Έχετε μία δράση που θα ζήλευε κάθε σωματείο. Είστε πολυπληθέστατος σύλλογος και είμαι, ξανά το λέω για μία ακόμα φορά, χαρούμενος που θα μάθω περισσότερα για εσάς. Κύριε Γαράκη. Αλήθεια λέτε, έτσι είναι τα πράγματα. Ο σύλλογός μας, Σύλλογος Γυναικών Μαλλίων Εστία, συμπληρώνει φέτος τα 11 χρόνια ίδρυσής του. Αποτελείται από 300 μέλη. 300 μέλη. Και συνεχώς αυξάνονται. Γιατί σκοπός μας είναι να ξυπνήσουμε τον εθελοντισμό και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, που με τις δράσεις μας, τις εκδηλώσεις μας. Εμείς βλέπουμε φωτογραφίες όση ώρα θα συζητάμε. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει φωτογραφίες που αλλιεύσαμε και από το δικό σας group στο Facebook. Ωραία. Εκδρομές στην Ιταλία. Πίσω εκδηλώσεις για τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα τις χριστουγεννιάτικες μέρες, τώρα που πέρασε το διάστημα αυτό. Βοηθήσατε πολύ κόσμο, μαγειρέψατε για πολύ κόσμο και δημιουργείτε γενικά και πράγματα όπως και αυτό εδώ το ημερολόγιο που έχω δίπλα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα κοιμήλιο για κάποιους, γιατί μέσα περιέχει εικόνες από τα μάλια προηγούμενων δεκαετιών. Πάει μέχρι 30-40 χρόνων πριν. 30-40 χρόνων πριν. Έτσι, θα μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος βεβαίως να το προμηθευτεί, να το αγοράσει, φαντάζομαι προς ενίσχυση του συλλόγου. Και θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της πιο πρόσφατης εκδήλωσης που δημιουργήσατε, τροχαία ατυχήματα. Mm-hmm. Και θέλω να βάλω την κυρία Μιχελεκάκη στο κόλπο της συζήτησης. Ναι. Γιατί τόσο πολύ, θα μου πείτε, πολύ νεκροί, πολύ το αίμα και είδα ότι πολλοί κόσμος και νέοι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν από ειδικούς πώς πρέπει από εδώ και στο εξής να προχωρήσουμε έτσι ώστε να ελαττώσουμε το αίμα στους δρόμους της Κρήτης και να φέρουμε σε πέρας μια πρόληψη, αυτό που συζητάμε για χρόνια. Ναι, το συζητάμε πολλά χρόνια. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι οι φορείς, οι συλλόγοι, στο τοπικό επίπεδο που υπάρχουν οι φορείς. Για πρώτη φορά σκεφτήκαμε να κάνουμε τον πρώτο σαρπιδόνιο δρόμο γι' αυτό το λόγο, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας στην άσφαλτο. Έχουμε και φωτογραφίες, παρακαλώ να τις δούμε. Ορίστε στιγμιότυπα από το σαρπιδόνιο δρόμο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ναι, 9 Φεβρουαρίου το κάναμε αυτό. Ήταν διήμερη βέβαια η εκδήλωση. Ναι, στις 8 Φεβρουαρίου κάναμε μία ομιλία με τον κύριο Λιονάκη. Μιλήσαμε, μας έδειξε παραδείγματα, είχε έρθει κόσμος και μεγάλοι και μικροί. Mm-hmm. Το καταφέραμε αυτό, να ενημερωθούμε και ακόμα και εμείς, εγώ που είμαι μαμά 2 παιδιών, 30 και 31 χρονών, δεν ήξερα πώς έπρεπε να βάζουμε το καθισματάκι μέσα του στο αμάξι. Πίσω, στο αυτοκίνητο. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Μικρές λεπτομέρειες που πολλοί δεν γνωρίζουν. Φοβόμαστε το παιδί να μην χτυπήσει στο τραπέζι και δεν είμαστε ενήμεροι πώς θα τοποθετήσουμε το καθισματάκι του μωρού μέσα στο αμάξι. Ο κόσμος τον είδατε να μαθαίνει, να έχει διάθεση, να μάθει κάποιες λεπτομέρειες που θα είναι προς όφελος του ίδιου, της οικογένειάς του, της ασφάλειας της οικογένειάς του, κυρία Γαράκη. Ναι, υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρον και πιστεύω ότι ευαισθητοποιήθηκε πολύς κόσμος με όλη αυτή την εκδήλωση που έγινε και τις 2 μέρες. Στρέψαμε έτσι λίγο τον κόσμο στον αθλητισμό. Γι' αυτό κάναμε και τους αγώνες την επόμενη μέρα. Ναι, τα νέα παιδιά στον αθλητισμό, μακριά από αλκοόλ, μακριά από οτιδήποτε προκαλεί ατύχημα, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί σκοπός μας ήταν αυτό, η αφύπνιση όλων μας, μικρών, μεγάλων. Και πραγματικά η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είδαμε και για τον Μανώλη, τον πολύ Στεφανουδάκη. Μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν δρομείς από όλη την Κρήτη. Ναι. Ήταν εκφωνητής ο κύριος Τούπης που έδωσε έτσι άλλο κύρος στην όλη διαδικασία. Οι γυναίκες, τα μέλη του συλλόγου μας ψήνανε ξινόχοντρο, τον προσφέραμε στους αθλητές, μπανάνα επίσης. Μπράβο. Που είναι το τοπικό προϊόν. Και ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση. Σκοπός και όραμα όλων μας να γίνει θεσμός κάθε χρόνο. Το Φεβρουάριο μήνα. Δεν σας φοβάμαι το πιστεύω, εγώ, γιατί έχετε θέληση, έχετε πείσμα, έχετε πειγμή. Και είμαστε γυναίκες πάνω απ' όλα. Και είστε γυναίκες και 300 γυναίκες. 300 δεν πάμε πίσω. Τώρα. Οι 300 ήταν αρκετοί τελικά για να καταφέρουν την αλλαγή. Και μπράβο σας. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο. Θέλω να πάμε τότε που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Γυναικών Μαλλίων και αν ο στόχος του τότε είναι και σημερινός στόχος προς επίτευξη.
11 χρόνια είμαστε. 11 χρόνια. 11 χρόνια. Πολύ επιτυχημένα χρόνια από τα προηγούμενα ΔΣ, από τις προηγούμενες προέδρους. Είχαν ανεβάσει πολύ ψηλά το πύχη, επομένως και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα κλικ παραπάνω. Γι' αυτό δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Να βγάλουμε ασπροπρόσωπες όλες τις κοπέλες, τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Να θυμίσω ότι με πρόεδρο την κυρία Ρούλα Πατελή, μέσα από το Σύλλογο βγήκε η Χοροδία Μαλλίων, που αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητη, έχει δημιουργήσει το δικό της Σύλλογο. Με την επόμενη πρόεδρο την κυρία Μαρία Λιλέ βγήκαν ταλέντα στη ζωγραφική, κορίτσια τα οποία συμμετείχαν σε διεθνής έκθεση στην Ισπανία, στην Τουρκία και τώρα... στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έχουν με τον εξαίρετο ζωγράφο κύριο Ρουσέ το Παναγιωτάκη έχουν εκθέσει στην έκθεση του έργα τους. Επομένως, οφείλουμε κι εμείς να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Οφείλουμε. Πήρα η κυρία Μιχελακάκη ένα τηλέφωνο πριν σας υποδεχτώ και μίλησα για εσάς. Ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και μου είπε ένας καλός φίλος από τα Μάλια, μου λέει: αυτές είναι οι θελόντριες καρδιάς μας. Αυτό μου είπε. Και πραγματικά μου ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, πριν 11 χρόνια όταν δημιουργήθηκε και ο Σύλλογος, φαντάζομαι οι ανάγκες και της τοπικής κοινωνίας ήταν άλλες. Άλλαξαν στην πορεία. Μέσα στην κρίση, ξέρω, στηρίξατε κόσμο, όχι μόνο γυναίκες και οικογένειες. Και οικογένειες. Έτσι, ναι. Με το δικό σας τρόπο. Και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτό το κλίμα. Το φιλανθρωπικό κομμάτι. Ναι, για αυτό το κομμάτι. Τη στήριξη στον συνάνθρωπο. Είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Προσπαθούμε να έχουμε χαμηλούς τόνους. Δεν γνωρίζουν πολύ για αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε για το καλύτερο για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να είναι και ο διπλανός μας και δεν το ξέρουμε. Μπράβο, δραστηριοποιήσετε αποκλειστικά στα Μάλια, να φανταστώ. Ή όπου Μάλια... χρειαστεί. Όχι, βοηθάμε. Είναι ανοιχτό το φιλανθρωπικό κομμάτι μας, πιο πολύ στα Μάλια. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως ήταν το παιδάκι αυτό, δεν ξέρω. Το Ραφαήλ. Το Ραφαήλ. Το μικρό Ραφαήλ. Πουλούσαμε λουκουμάδες, μαζέψαμε σε ένα βράδυ 1000 ευρώ, τα οποία τα κατεβάσαμε για το Μπράβο μικρό σας. Ραφαήλ. Και όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Προσεχώς τι έχουμε. Έχουμε γιορτή γυναίκας, γιορτή μαμάς, γιορτή γιαγιάς που δεν το γνωρίζετε. Γιορτή γιαγιάς. Ναι, ναι, ναι. Πότε είναι αυτά, τη σημειώσω. Η κυρία είναι Παγκόσμια γιαγιά. Παγκόσμια ημέρα γιαγιάς, 28 Μαρτίου. Και γιορτάζετε κιόλας. Εγώ είμαι και γιαγιά και γιαγιά. Εγώ είμαι μικρή. Και δεν σας φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. θέλουμε να περάσουμε βέβαια μήνυμα μέσα από τη γιορτή της γιαγιάς. Έχουμε σκοπό οι γιαγιάδες, όλες νέες γιαγιάδες. Δεν έχουμε παιδική χαρά στα Μάλια. Πρέπει να κάνουμε. Αυτό τώρα δεν θέλω να το πω δημόσια, αλλά έχουμε το είπατε όμως και εμείς το καταγράφουμε δημοσιογραφικά. Ναι, στην πορεία θα δείτε, 28 Μαρτίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση, έχουμε να περάσουμε μηνύματα. Μπράβο σας. Εμείς οι γιαγιάδες για να διεκδικήσουμε για τα παιδιά μας τα αυτονόητα. Μια παιδική χαρά. Μια παιδική χαρά. Μια παιδική και δεν υπάρχει, κύριε Δήμαρχε. Δεν υπάρχει. Κύριε ο Δήμαρχος είναι μαζί μας. Το ξέρω. Να το επισπεύσει. Να το επισπεύσει λίγο. Σίγουρα. Λοιπόν. Ωστόσο, μπορούμε να μιλήσουμε για τις δράσεις. Μας κάνουμε πάρα πολύ πράγματα. Πολύ, πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αναφέρουμε έτσι για να ξέρει και ο κόσμος πάνω κάτω. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε τη γυμναστική, γιόγκα για ειδικό πληθυσμό, πιλάτες. Έχουμε μαθήματα φωτογραφίας για ανθρώπους ευαίσθητους. Έχουμε θεατρικό παιχνίδι για τα παιδιά, για τους μικρούς φίλους μας. Έχουμε θέατρο. Είναι πρωταγωνίστρια. Θέατρο. Και μου είχατε άγχος στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει όμως. Λοιπόν, έχουμε ζωγραφική για μικρούς φίλους και για μεγάλες κυρίες. Είπαμε για την έκθεση που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου, 6 ώρα. Έχουμε το ΣΑΜΠ. Εκμεταλλευόμαστε το μικρό λιμανάκι που έχουμε και κάνουμε ΣΑΠ. Μικρή και με μεγάλη. Με τη σανίδα, έτσι. Αυτό που με δεν σανίδα. Έχω ασχοληθεί έχουμε... και εγώ ποτέ με αυτό. Πιλό. Ναι. Είναι πολύ αλλά ωραία. Να το σκεφτώ. Πρέπει να το σκεφτώ. Εντάξει, εγώ δεν τα λίγο χρόνο έχουμε ακόμα. Ελάχιστο. Εγώ θέλω να πω ότι ο εθελοντισμός τελικά είναι μεταδοτικό. Γιατί όσο κάνουμε πράγματα, ο κόσμος έρχεται κοντά, αυξάνονται συνεχώς τα μέλη, δίνουμε κίνητρο και σε άλλες ομάδες. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες και μέλη που δημιουργούν συνεχώς καινούργια πράγματα. Τώρα ένας καινούργιος σύλλογος που θα δημιουργηθεί, ήδη έχει έναρξη και σας κάνω την εκεί πρόταση. Να, όχι μόνο καλέσετε, να είστε εκεί, να καλέσετε τα παιδιά. Είναι ναυτικός σύλλογος. Ωραία.
Μαλίων. Ο οποίος ναι, αξιοποιεί το λιμάνι μας. Δηλαδή δράσεις στη θάλασσα που θα κάνουμε. Άρα προφανώς περισσότερες πληροφορίες μπορούν να σας βρει ο κόσμος και στο διαδίκτυο. Βέβαια. Έτσι, τα πάντα, στοιχεία επικοινωνίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να σας γνωρίσω καλύτερα και το Σύλλογο Γυναικών Μαλίων Εστία. Επιφυλάσσομαι, θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα.